Αν έχετε βρεθεί ποτέ σε ελατοδάσος, ίσως είχατε την τύχη να δείτε πάνω στα έλατα ένα περίεργο θέαμα. Μικρούς θάμνους με κυτρινοπράσινα φύλλα και λευκούς μαργαριταρένιους καρπούς. Αυτό το περίεργο φυτό είναι και ο πρωταγωνιστής μιας σύγχυσης που επικρατεί στην πατρίδα μας. Μια σύγχυση που έχει να κάνει με την ονομασία του. Βλέπετε, η ονομασία του στα ξενικά είναι γκί, αλλά έχει επικρατήσει λανθασμένα. Η ονομασία αυτή να αποδίδεται σε ένα τελείως διαφορετικό είδος του φυτικού βασιλείου με κόκκινους καρπούς και καθόδη φύλλα που θυμίζουν πουρνάρι. Αυτό στην πραγματικότητα είναι το ου, που στα ελληνικά ονομάζουμε αρκουδοπούρναρο και μπορεί να έχει ανάπτυξη θάμνου ή δέντρου. Το γκί λοιπόν είναι η ηξία του Θεόφραστου, το κοινό ονομαζόμενο μελάς, μελιάς, μιλιός, μέλα ή ηξός. Η επιστημονική του ονομασία είναι Viscum album και στην πατρίδα μας έχουμε 4 υποείδη. Είναι ένα ξυλώδες αϊθαλές ημιπαρασιτικό φυτό που δημιουργεί σφαιρικές συστάδες με διάμετρο 1,5 μέτρο. Είναι ημιπαρασιτικό γιατί ενώ είναι ικανό να φωτοσυνθέτει, λαμβάνει νερό και μεταλλικά αλατά από το δέντρο ξενιστή για να συμπληρώσει τη διατροφή του. Τα φυτά που είναι είτε αρσενικά είτε θηλυκά αναπτύσσονται στα κλαδιά μιας ποικιλίας δέντρων, κυρίως φυλλοβόλων, αλλά και κονοφόρων, όπως το έλατο. Οι βλαστοί του διχάζονται σε ημιτακτά διαστήματα και τερματίζουν σε πράσινα ή κυτρινοπράσινα δερματώδια αντίθετα φύλλα με ποιμικέ σχήμα. Τα μικρά κυτρινοπράσινα άνθη αναπτύσσονται σε ομάδες των 3 ως 5 και ανθίζουν Φεβρουάριο με Απρίλιο. Την θέση τους αργότερα την παίρνουν οι λευκοί καρποί που εμφανίζονται τον Οκτώβριο και οριμάζουν τον Δεκέμβριο. Ο καρπός του Ιξού είναι η πόλευκη ράγα σε μέγεθος μπιζελιού, με πυκνή κολώδη σάρκα που ονομάζεται Ιξός και χρησιμοποιούνταν στα παλιά χρόνια, συνήθως ανάμεικτο με μέλι, προς παρασκευή των Ιξόβεργων ή Βεριών, όπως τα ονομάζουν στην Κύπρο, προς παγίδευση μικρών πουλιών, κάτι που πλέον είναι παράνομο. Σε άλλες περιπτώσεις, η κολώδη σάρκα του χρησιμοποιούνταν προς επίχρηση των κορμών των οποροφόρων δέντρων για να παρακολύεται η επ' αυτών άνοδος των εντόμων. Όμοια κολώδης ουσία και για την ίδια χρήση λαμβάνεται και από τον κίτρινο Ιξό, που είναι γνωστός και με τις ίδιες κοινές ονομασίες. Πρόκειται για ένα συγγενικό φυλλοβόλο είδος με κίτρινους καρπούς που παρασιτεί σε δρύες, καστανιές και οξιές. Λογικά, όπου δεν υπήρχε το ένα είδος, γινόταν χρήση του άλλου. Αν ξέρετε άλλες λαϊκές ονομασίες για αυτό το είδος, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Αν και ο Ιξός είναι τοξικός για τον άνθρωπο, παρέχει τροφική καταφύγιο σε διάφορα πλάσματα του δάσους, ενώ στο παρελθόν τάιζαν με αυτό και τα πρόβατα. Το χειμώνα, όταν οι τροφές είναι σπάνιες, οι καρποί και τα φύλλα του τροφοδοτούν ένα ευρύ φάσμα πτηνών και θηλαστικών. Οι σπόροι δεν βλασταίνουν ούτε στο νερό ούτε στο έδαφος. Υπεύθυνα για τον πολλαπλασιασμό του στα δέντρα και αποκειμένο πάνω στα έλατα είναι κυρίως τα πουλιά. Ένα από αυτά, η τσαρτσάρα ή η γερακότσιχλα, είναι ένα είδος τσίχλας που μεταξύ άλλων έχει ιδιαίτερη προτίμηση στους καρπούς του Ιξού. Αφού χωνεύει τη σάρκα, αποβάλλει κάποιες φορές το μη χωνεμένο σπόρο πάνω σε κλαδιά. Αλλά το πιο αποτελεσματικό είδος που βοηθά στην εξάπλωσή του είναι ο μαυροσκούφης. Αυτά τα έξυπνα μικρά πουλιά καταπίνουν μόνο το δέρμα και τη σάρκα, σκουπίζοντας κάθε σπόρο που έχει κολλήσει στο ράφος τους πάνω στα κλαδιά όπου και προσκολάται λόγω της κολώδης φύσης του. Ο σπόρος αυτός, μετά την βλάστησή του, είναι ικανός να παράγει απλά σάχαρα ως πηγή ενέργειας και να επιβιώνει ανεξάρτητα για αρκετούς μήνες μέχρι την εγκατάσταση στον ξενιστή. Η εγκατάσταση αυτή γίνεται σταδιακά με ένα ειδικό όργανο. Την άνοιξη αναδύεται από το σπόρο του υποκοτήλιου, ένα βλαστήριο που επιμηκύνεται και κάμπτεται προς το κλαδί. Μόλις συναντήσει το φλοιό, η βάση του διωγγώνεται, σχηματίζοντας μια δομή που θυμίζει προβοσκίδα μύγας. Αυτή εκρίνει μια κολώδη ουσία που τη βοηθά να προσκοληθεί πάνω στο φλοιό. Μέσα στη διωγγωμένη αυτή δομή αναπτύσσει ένα σφινοειδές στην άκρη του διεισδυτικό όργανο μυζητήρας που διατρέχει τον φλοιό χρησιμοποιώντας ένζημα για την αποικοδόμησή του. Η τροποποιημένη αυτή ρίζα, αφού διαπεράσει το φλοιό, στη συνέχεια έρχεται σε επαφή και ενσωματώνεται στο ξυλώδες τμήμα του κλαδιού. Ακολούθως, το όργανο αυτό αναπτύσσεται και κατά μήκους του εσωτερικού φλοιού και όπου έρχεται σε επαφή με το κάμβιο, που είναι ένας φυτικός ιστός μεταξύ του φλοιού και του ξύλου, αναπτύσσει δευτερεύοντες μυζητήρες που καταβυθίζονται προς το ξυλώδες τμήμα. Με αυτόν τον τρόπο αρχίζει να απορροφά νερό, θρεπτικά συστατικά και γενετική πληροφορία από τον ξενιστή του, κάνοντας μια μινιμαλιστική ζωή βασισμένη στην κλοπή. Μία από τις άμυνες του δέντρου ξενιστή ενάντια στον παρήσακτο εισβολέα περιλαμβάνει την πύκνωση του πάχους του κλάδου στη ζώνη της πρωτογενούς επαφής μεταξύ των δύο κατά περίπου 50%. Πιστεύετε ότι αυτό καθιστά το κυταρικό τείχομα πιο ανθεκτικό στη μηχανική πίεση που εφαρμόζεται κατά τη διείσδυση του Ιξού, καθώς και πιο ανθεκτικό στο νερό και επομένως λιγότερο προσβάσιμο ως ένζημα αποικοδόμησης του κυταρικού του τείχοματος. Μετά από όλα αυτά, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και ως ένα φυτικό κολώδες βαμπύρ που απομυζεί τον σύντροφό του μέχρι να του ρουφήξει τη ζωή. Μιλώντας για γενετική πληροφορία, ο Ιξός έχει πάνω από 25 φορές περισσότερο DNA σε κάθε κύτταρο από ό,τι εμείς το δικό μας. Ένα από τα αποτελέσματα αυτού του μεγάλου γονιδιώματος είναι ότι ο Ιξός έχει τεράστια κύτταρα που περιβάλλουν τους σπόρους του, που σημαίνει ότι είναι επίσης πολύ μεγάλη.
Μια υπόθεση είναι ότι αυτό διευκολύνει τον Ιξό να κλέβει πολύ νερό και φαγητό από τον ξενιστή του. Ο Ιξός είναι ένα φυτό που είναι επίκεντρο πολλών αρχαίων δοξασιών. Ίσως ένας από τους λόγους, και σίγουρα όχι μοναδικός, είναι επειδή δεν φύγεται στη γη, αλλά ψηλά στα δέντρα, μεταξύ γης και ουρανού. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι, οι Κέλτες και άλλοι βόρειοι λαοί, πίστευαν ότι είναι το κλειδί για το υπερφυσικό και αντιπροσώπευε το σεξ και τη γονιμότητα. Στη μυθολογία μας, η Περσεφόνη χρησιμοποιούσε το μαγικό κλαδί του Ιξού για να ανοίξει τις πύλες του κάτω κόσμου. Είναι επίσης το θρυλικό κλαρί με τα χρυσά φύλλα που επέτρεψε στον τροϊκό ήρωα Αενία να ταξιδέψει στον κάτω κόσμο με ασφάλεια. Θεωρείται από τους Δρυίδες το πιο ιερό και μαγικό φυτό. 6 μέρες μετά τη Νέα Σελήνη που ακολουθούσε το χειμερινό ηλιοστάσιο, ο αρχαιότερος των Δρυίδων, περιβεβλημένος σε ένα λευκό ένδυμα, σκαρφάλωνε το δέντρο και έδρεπε δια χρυσού δρεπάνου κλαδιά του φυτού αυτού, τα οποία έριχνε σε ένα λευκό πανί. Κατόπιν θυσίαζαν δύο λευκούς σταύρους. Τα κλαδιά τα διένεμε στους ακολουθούντας αυτών πιστούς και αυτοί τα κρέμαγαν πάνω από τις πόρτες των σπιτιών τους για προστασία, ενώ τα χρησιμοποιούσαν και σαν φάρμακα κατά πολλών νοσημάτων. Πίστευαν ότι έφερνε γονιμότητα και ότι ήταν το αντίδοτο σε όλα τα δηλητήρια. Το έθιμο στη Δύση να διακοσμούν τα Χριστούγεννα το σπίτι με γη, μάλλον προέρχεται από αυτή την παγανιστική παράδοση. Ο Σέξπιρ το αποκαλεί το Λέθριο Γη, μια ανοίξη στον σκανδιναβικό μύθο ότι ο Μπάλντρ, ο θεός της ειρήνης, σκοτώθηκε από τον τυφλό αδερφό του Χουρ με ένα βέλος φτιαγμένο από γη που του έδωσε επιτόπου ο Λόκι. Επέστρεψε στη ζωή κατόπιν αιτήματος των άλλων θεών και τον Γη δόθηκε στη φύλαξη της θεάς της αγάπης και ορίστηκε ότι όλοι όσοι περνούσαν κάτω από αυτό θα έπρεπε να λάβουν ένα φιλί για να δείξουν ότι το κλαδί είχε γίνει έμβλημα αγάπης και όχι μίσους. Κάποιοι πιστεύουν ότι σε αυτό το επεισόδιο βασίζεται η βορειοευρωπαϊκή παράδοση του φιλιού κάτω από τον Γη. Άλλοι δείχνουν τη ρωμαϊκή γιορτή των Σατουρναλίων και την αρχαιοελληνική των Κρόνιων. Ενώ κάποιοι άλλοι επισημαίνουν τις ελληνικές και ρωμαϊκές τελετές γάμου όπου τον Γη χρησιμοποιήθηκε λόγω της σύνδεσής του με τη γονιμότητα. Σχετικά με το φιλί κάτω από τον Γη, στο παρελθόν τουλάχιστον, οι κανόνες έλεγαν ότι οι άντρες έπρεπε να συλλέγουν ένα καρπό για κάθε φιλί. Μόλις οι καρποί τελείωναν, σταμάταγαν και τα φιλιά. Ενώ η άρνηση σε ένα φιλί έφερνε κακή τύχη. Στη Βρετάνη, το φυτό ονομάζεται βότανο του Σταυρού, επειδή σύμφωνα με ένα παλιό μύθο, αρχικά ήταν δέντρο από το ξύλο του οποίου κατασκευάστηκε ο Σταυρός και από τότε καταράστηκε και υποβαθμίστηκε σε παράσιτο. Στην ιατρική, οι αρχαίοι μας πρόγονοι, τον καρπό του Ιξού, τον θεωρούσαν προσφορά του ουρανού. Τον θεωρούσαν σύμβολο της ανδρικής γονιμότητας και ονόμαζαν τον καρπό του σπέρμα βελανιδιάς. Ο Ιπποκράτης συμπεριέλαβε τον Ιξό σε θεραπείες για διαταραχές της πείνας και αμινορωϊκές παθήσεις. Ο Κέλτσος περιέγραψε λεπτομερώς τη χρήση του για τη μείωση των χειράδων, ενώ ο Διοσκουρίδης τον συμπεριέλαβε στη μεγάλη βοτανική πραγματεία του ως θεραπεία για καταστάσεις όπως η επιληψία. Σήμερα χρησιμοποιείται ιατρικά για πονοκεφάλους, ζάλι, απώλεια ενέργειας, ευερεθιστότητα, ήλιγκο και άλλα συμπτώματα που συνδέονται με αυξημένη αρτηριακή πίεση. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει πολυάριθμες κλινικές δοκιμές στην Ευρώπη και το ξύλισμά του έχει εγκριθεί για χρήση στη Γερμανία ως θεραπεία του καρκίνου. Έχει αντικαρκινικές ιδιότητες που οφείλονται σε λεκτίνες και βυσκοτοξίνες που υπάρχουν στο φυτό. Η κλινική εμπειρία έχει δείξει ότι τα παρασκευάσματα Ιξού μειώνουν τον πόνο αυξάνοντας τα επίπεδα β' ενδορφίνη στον ωρό του αίματος. Αρκετά εργαστήρια στην Ευρώπη παράγουν και εμπορεύονται διάφορα κυταροστατικά και ανοσοδιαγερτικά προϊόντα που βασίζονται σε αυτό. Η θεραπεία με ένεση Ιξού μειώνει την ανάπτυξη του όγκου, την πιθανότητα υποτροπής, τη μειωμένη μετάσταση, το μειωμένο πόνο, τη βελτίωση της γενικής κατάστασης και της όρεξης, το σταθεροποιημένο σωματικό βάρος και τις μειωμένες παρενέργειες των κυταροστατικών και της ακτινοβολίας. Ωστόσο, υπάρχουν σκεπτικιστές που επικρίνουν τα ερευνητικά μοντέλα των ευρωπαϊκών κλινικών δοκιμών και ισχυρίζονται ότι τα αποτελέσματα είναι ασαφή. Το 2023, ερευνητές στο John Hopkins Kimmel Cancer Center ξεκίνησαν μια κλινική δοκιμή φάσης 1 του ενδοφλέβιου εκχυλίσματος Ιξού, Helixor M, ως θεραπεία για προχωρημένους ασθενείς με καρκίνο. Ήταν η πρώτη κλινική δοκιμή του εκχυλίσματος Ιξού στις ΗΠΑ. Στη μελέτη πήραν συνολικά μέρος 21 ασθενείς με διαφορετικού τύπου καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο. Τα αποτελέσματά της που δημοσιεύτηκαν το Φεβρουάριο του 2024 κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ανώτερη ασφαλής δόση με την οποία θα συνεχίσουν την έρευνα στη φάση 2
είναι τα 600 mg. Σταθερή νόσος παρατηρήθηκε σε 5 ασθενείς και διήρκησε έως 6 μήνες. Οι όγκοι σε 3 συμμετεχόντες μειώθηκαν σε μέγεθος κατά 27% μέγιστο. Σύμφωνα με την επικεφαλής της έρευνας, αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό για προχωρημένους ή ανθεκτικούς στη θεραπεία καρκίνους. Αυτό για το οποίο ενθουσιάστηκαν πραγματικά είναι το ερώτημα του τι θα γινόταν αν ξεκινάγανε τη θεραπεία σε νωρίτερο στάδιο. Και αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό έβριμα. Επίσης, η ευχάριστη έκπληξη ότι οι ασθενείς είχαν βελτίωση στην ποιότητα ζωής ακόμα και σε μια δοκιμή φάσης 1 με προχωρημένη νόσο. Οι βυσκοτοξίνες, οι λεκτίνες και κάποια άλλα συστατικά έχουν τοξική επίδραση. Επομένως, παρασκευάσματα εξού πρέπει να λαμβάνονται μόνο σύμφωνα με τη συνταγή του γιατρού και σε πολύ ακριβή δοσολογία. Η υπέρβαση των δόσεων θα βλάψει το σηκώτη και θα προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση. Να επιστήσω εδώ την προσοχή στο ότι δεν πρέπει να γίνεται χρήση τους από εγγύους και παιδιά. Η δηλητηρίαση από τους καρπούς αφορά κυρίως τα τελευταία, γι' αυτό πρέπει να φυλάσσετε σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν. Η κατανάλωση των καρπών μπορεί να προκαλέσει αποπεπτικές διαταραχές και σπασμούς, μέχρι αναπνευστικές διαταραχές και καρδιαγγειακή κατάρρευση. Πέρα από όλα αυτά, κλείνοντας, είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι ο ιξός είναι και το βασικό συστατικό της μπίσκα, ενός είδους ποτού που φτιάχνεται εδώ και αιώνες στο χούμι της Κροατίας. Παρασκευάζεται από ρακή σταφυλιών που έχει εγχυθεί με 4 διαφορετικά βότανα και τα φύλλα και άνθη ιξού που παρασιτεί σε μηλιές. Αυτά για τον ιξό. Επί της ευκαιρίας, αν βρήκατε ενδιαφέρον αυτό το βίντεο, θα χαρώ να μου αφήσετε like, καθώς μου δίνει τη δύναμη να συνεχίσω να παράγω ανάλογο περιεχόμενο και βοηθάει τον αλγόριθμο να προτείνει αυτό το βίντεο σε περισσότερους θεατές, συντελώντας έτσι στην ανάπτυξη του καναλιού. Ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά!